Κύριε Λεπενιώτη, πολλά ακούγονται αναφορικά με το θέμα πόσοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα βρίσκονται στο Βερολίνο, αν υπήρχε μεγάλη ζήτηση. Θα μας δώσετε μια εικόνα? Ναι. Καταρχήν, εμείς αντιμετωπίσαμε τη μεγαλύτερη ζήτηση, ακόμα πιο μεγάλη ζήτηση ακόμα για το Βελιγράδι, από το Final Four του Βελιγραδίου. Ήταν κάτι πραγματικά εξωπραγματικό όλο αυτό που έγινε. Και ήταν η χειρότερη συνθήκη από πλευρά εισιτηρίων που πήραμε από την Ευρωλίγκα. Πήραμε δηλαδή τα λιγότερα εισιτήρια σε όλα τα Final Four που έχουμε συμμετάσχει. Η εικόνα που έχουμε εμείς επίσημα από την Ευρωλίγκα είναι ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον την προηγούμενη εβδομάδα που μας ενημέρωσε η Ευρωλίγκα, ότι επίσημα 4.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για το Final Four, 2.000 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, 1.500 φίλαθλοι της Φενέρ και λιγότερο από 1.000 ήταν της Ρεάλ. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά μας και τις πληροφορίες που έχουμε, πιστεύουμε, θεωρούμε ότι θα υπάρχουν γύρω στους 5.000 Ολυμπιακοί στο γήπεδο του Βερολίνου. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Αυτό μπορώ να πω εγώ για τη δικιά μας ομάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο γενικά και να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Οι αιτήσεις ήταν χιλιάδες. Και εμείς με την απόφαση πήραμε να δώσουμε ουσιαστικά μόνο στους κατόχους διαρκείας. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε έτσι μια διαδικασία όσο το δυνατόν πιο αξιοκρατική. Αλλά γενικά υπήρχε τρομερή ζήτηση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί αρκετοί φίλαθλοι του Ολυμπιακού είχαν προμηθευτεί εισιτήρια νωρίτερα μέσα από την πώληση, από τη διαδικασία πώληση Ευρωλίγκας. Πράγμα που σημαίνει ότι είχαν εμπιστοσύνη στην ομάδα και αυτό μας γεμίζει μεγάλη χαρά. Δεν είμαστε χαρούμενοι γιατί δεν μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τη συντηρητική πλειοψηφία των φιλάθλων μας. Ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει ένα κοινό στο μπάσκετ το οποίο παρουσιάζει κάτι πρωτόγνωρο. Έτσι τώρα, πάνω από 4.000 σε Final Four, πόσοι στη Λιθουανία, πόσοι στο Βελιγράδι, πόσο σας ικανοποιεί αυτό? Είμαστε πολύ χαρούμενοι και πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Πραγματικά τα τελευταία 3 χρόνια, γιατί είναι το 3ο συνεχόμενο Final Four, θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο γεμίζει τα Final Four. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή τα Final Four, ειδικά τα 2 προηγούμενα χρόνια, αν δεν υπήρχαν φίλοι του Ολυμπιακού, μπορεί να τα λέγαμε και αποτυχημένα από πλευρά πωλήσεων εισιτηρίων. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, μας γεμίζει πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ μεγάλη, θα έλεγα, διάθεση να δώσουμε πίσω στον κόσμο μεγάλη χαρά. Και νομίζω η ομάδα είναι έτοιμη να το κάνει αυτό και σε αυτό το Final Four. Το εκτιμά αυτό η Ευρωλίγκα και για τον Ολυμπιακό, θα μιλήσετε, εντάξει, θα επιστρέφει και ο Παναθηναϊκός. Αλλά το εκτιμά γιατί έδωσε λιγότερα εισιτήρια από τις προηγούμενες φορές από ό,τι λέτε. Και πάνω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος, ότι υπάρχει μια πίστη γιατί νομίζω με τα κουπόνια που δίνει ένα προβάδισμα από τον προηγούμενο Δεκέμβριο, εκεί νομίζω ότι έχει γίνει διαφορά, ότι με 3 διαφορετικές ομάδες ο Ολυμπιακός ξαναπηγαίνει στο Final Four. Κοιτάξτε, η Ευρωλίγκα ακολουθεί μια διαδικασία η οποία με βάση και τα δεδομένα που υπάρχει θέλει να είναι όλα τα Final Four sold out. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά θεωρώ και εγώ πραγματικά ότι θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα εισιτήρια στις 4 ομάδες. Είχε άλλαξε λίγο ο τρόπος, ο αριθμός μάλλον των εισιτήριων που δώσαν στις ομάδες. Άλλες φορές παίρναμε από 800 μέχρι και 1.600 είχαμε πάρει στο Βελιγράδι. Αυτή τη φορά ήταν γύρω στα 500. Αυτό ήταν λάθος. Θεωρώ όμως ότι γενικά προσπαθεί η Ευρωλίγκα να γεμίσει το γήπεδο με φιλάθλους από όλες τις ομάδες και να μένει στο τέλος ουσιαστικά ο όγκος των 4 ομάδων που πηγαίνουν στο Final Four. Όμως, όταν πηγαίνουν στο Final Four ομάδες όπως με μεγάλη βάση φιλάθλων, όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Φενέρ ή η Μακάμπη, εκεί δημιουργούνται τρομερά προβλήματα και φυσικά βλέπουμε και φαινόμενα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από την Ευρωλίγκα νωρίτερα να πωλούνται σε πολλαπλάσιες τιμές στο ίντερνετ. Είναι κάτι το οποίο όμως δεν είναι εύκολο. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Κάποια πρόβλεψη για το αγωνιστικό, αν και εσείς δεν είσαστε. Είσαστε δίπλα στην ομάδα, μπροστά στην ομάδα, αλλά τι λέτε? Αυτό μπορώ να πω εγώ, ότι η ομάδα είναι έτοιμη. Τρίτη και φαρμακερή μπορεί να είναι για τον Ολυμπιακό. Μακάρι να είναι τρίτη και φαρμακερή. Η ομάδα είναι έτοιμη, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε. Θεωρώ ότι είναι συγκεντρωμένοι, έχουν την εμπειρία από τα προηγούμενα Final Four. Αυτό μπορώ να πω, νομίζω, είναι ότι μας χρωστάει και ο Θεός μια πολύ καλή εξέλιξη, ένα άλλο Final Four. Γιατί πραγματικά το περσινό ήταν δύσκολο να ξεπεραστεί. Καταφέραμε, το ξεπεράσαμε. Όμως είμαστε πάλι εδώ και αυτό πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Να είσαι εδώ μετά την απώλεια 2 πολύ καλών παικτών, η ομάδα να συνεχίζει να είναι στην κορυφή. Το θεωρώ πολύ μεγάλο επίτευγμα και είμαστε πολύ περήφανοι. Αλλά σίγουρα θέλουμε το κάτι καλύτερο. Σε πρώτη φάση θα πάμε στον τελικό, γιατί η Real είναι η πρώτη ομάδα και η καλύτερη ομάδα στη φετινή σεζόν. Και μετά θα δούμε. Ένα μήνυμα στον κόσμο του Ολυμπιακού που θα βρεθεί στο Βερολίνο. Καταρχήν να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη θυσία αυτή, για πραγματικά δεν είναι φθηνό ταξίδι για να είναι εκεί. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, γιατί και η γερμανική αστυνομία αλλά και γενικότερα οι υπεύθυνοι ασφαλείας εκεί θα είναι πάρα πολύ αυστηροί και μέσα στο γήπεδο και εκτός του γηπέδου να ακούν τις οδηγίες. Αλλά έχουν δείξει και στα προηγούμενα Final Four φίλαθλοι του Ολυμπιακού ότι είναι η καλύτερη φίλαθλη στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και στο κομμάτι της, όχι μόνο της υποστήριξης της ομάδα, αλλά και στο κομμάτι της συμπεριφοράς και της διαχείρισης. Και πιστεύω θα πάνε όλα καλά.